Προειδοποιείτε καταρχάς με στάση εργασίας, γιατί τι ζητάτε από το Υπουργείο, από την Πολιτεία και με βάση ποια στοιχεία όντως υπάρχει έξαρση βίας στα σχολεία. Προσπαθούμε, κύριε Χρυσοφίδου, να αναδείξουμε με επικοδομητική πάντοτε διάθεση τα προβλήματα, γιατί το δημόσιο σχολείο είναι κοινωνική κατάκτηση και ως τέτοια πραγματικά θα πρέπει να το θωρακίσουμε και θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μαζί. Ο προβληματισμός μας λοιπόν είναι ξεκάθαρος, είναι διαπίστωση. Αν θέλετε, βλέπουμε καθημερινά τι συμβαίνει όχι μόνο εντός των σχολείων, αλλά και εκτός των σχολείων. Και ακριβώς θέλουμε να κινητοποιήσουμε και την κοινωνία και το Υπουργείο Παιδείας, αλλά γενικότερα και τους φορείς που εμπλέκονται στην αγωγή και στην εκπαίδευση των παιδιών. Τι αντιμετωπίζετε ως καθηγητές στα σχολεία και τα αντιμετωπίζετε από το γυμνάσιο ή στο λύκειο περισσότερο? Ακούστε να δείτε, αυτό το θέμα το έχουμε θέσει μαζί με τους συναδέλφους μας της ΦΟΕΦ και της ΟΛΤΕΚ σε συναντήσεις που είχαμε και με τα κόμματα τελευταία. Άρα είναι ένα θέμα που αφορά όλο το φάσμα. Ναι, είναι συγκεκριμένη ερώτηση, κύριε Σοκράτη. Τι αντιμετωπίζετε καθημερινά, γιατί και εμείς στη δημοσιότητα ορισμένα περιστατικά βγάζουμε, αλλά φαντάζομαι ότι ίσως να υπάρχουν πολύ περισσότερα που να μην καταλήγουν με καταγγελίες στην αστυνομία, με αποτέλεσμα να μην τα γνωρίζει το ευρύ κοινό. Τι αντιμετωπίζετε ως καθηγητές και τι μαρτυρείτε καθημερινά στα σχολεία και παρατηρείτε περισσότερο στα γυμνάσια ή στα λύκεια ή παρατηρείτε επίσης αφού διαβουλεύεστε και με την ΠΟΕΔ και στα δημοτικά? Ακούστε, ως προς το είδος τώρα των παραπτωμάτων, είναι πραγματικά μια τεράστια γκάμα. Δηλαδή, ξεκινώ από σχολικό εκφοβισμό που μπορεί να αφορά και τους συμμαθητές τους, εκφοβισμός και απειλές σε εκπαιδευτικούς. Είχαμε πρόσφατα, θα θυμάστε πολύ καλά, κρούσματα όπου χτυπήθηκαν εκπαιδευτικοί και καταλήξαμε σε αστυνομίες και σε καταγγελίες. Από εκεί και πέρα έχουμε θέματα πολλές φορές που αφορούν απειλές για τοποθέτηση βόμβας, για παράδειγμα, σε σχολεία προκειμένου να ακυρωθούν διαγωνίσματα ή άλλα πράγματα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολλά ζητήματα. Τι είναι, δηλαδή έρχεται μαθητής έτσι στην ψύχρα και λέει του, λέει του καθηγητή, ξέρετε, θα βάλω βόμβα? Όχι, ή πάνε βέβαια και τους χτυπάνε. Όχι βέβαια, όμως το σχολείο λαμβάνει ένα μήνυμα, για παράδειγμα, ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα σε ένα σχολείο. Αυτόματα λοιπόν η διεύθυνση του σχολείου θα πρέπει να προβεί σε όλες τις ενέργειες για την ασφάλεια των παιδιών. Σημαίνει λοιπόν ότι 2-3 περίοδοι εμπλέκεται η αστυνομία, θα πρέπει να γίνουν έρευνες, που σημαίνει ότι για 2-3 περίοδους χάνονται μαθήματα, διαταράζεται η σχολική ηρεμία, η αρμονία του σχολικού προγράμματος και αυτό, επαναλαμβάνω, είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Πώς καταπολεμείται η βία με τη στάση εργασίας? Είναι συμβολική? Όχι. Αυτό που λέτε είναι η κατάληξη του ψηφίσματος που έχει εκδώσει η Παγκύπρα στην διάσκεψη. Μπροστά όμως προτείνουμε ένα σωρό από πράγματα τα οποία έχουν όλα επιστημονικό έρισμα και για τα οποία μπορώ να σας πω, αν θέλετε, 2-3 πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν η επιτελική ομάδα της άμεσης παρέμβασης και το παρατηρητήριο για τη σχολική βία να είναι υποστελεχωμένα. Άρα θέλετε στιγμή περισσότερο κόσμο και ενίσχυση αυτών των επιτελείων παρακολούθησης. Επειδή θέλετε να είμαστε πολύ ακριβείς, θα σας πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή στην ομάδα άμεσης παρέμβασης εργοδοτούνται 6 άνθρωποι και στο παρατηρητήριο για τη βία ένας για τη μέση εκπαίδευση. Από εκεί και πέρα είναι η αύξηση κοντιλίων που πρέπει να δούμε το θέμα της πρόληψης, πώς αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα και να μην λειτουργούμε, όπως το έχω πει πολλές φορές, πυροσβεστικά και εκ των υστέρων. Είναι επίσης το θέμα της δημιουργίας. Αυτά τα επιτελεία τους κάνουν και μαθήματα αυτοάμυνας? Όχι, αυτά ίσως τα χρειάζονται. Η ομάδα άμεσης παρέμβασης στόχο έχει ακριβώς να κινητοποιηθεί και να δώσει λύσεις εντός του σχολείου, είτε με επιμόρφωση εκπαιδευτικών, είτε ειδικό πρόγραμμα το οποίο βγαίνει για τους μαθητές τους συγκεκριμένους, οι οποίοι εμφανίζουν παραβατική συμπεριφορά. Άρα είναι καθοριστική η παρέμβαση τους εντός των σχολείων. Είστε και σε διαβούλευση και με τους γονείς, γιατί πολλοί κοινωνιολόγοι λένε ότι αυτά τα κρούσματα ίσως κάποτε να καλλιεργούνται και στους χώρους των σχολείων ή να μην αποτρέπονται αποτελεσματικά, αλλά και πολλά από αυτά προκαλούνται από το σπίτι, έρχονται από την οικογένεια. Αυτό που νομίζω καταγράφεται γενικότερα και στις έρευνες είναι ότι η ενδοσχολική βία και όχι μόνο
αυξάνεται στις περιπτώσεις που αυξάνονται και τα κοινωνικά προβλήματα. Άρα προφανώς η οικογένεια είναι ένας σημαντικός πυλώνας, κύριε Χρυστοφίδου, και εμείς θα έχουμε συνάντηση το συντομότερο με τη νέα ηγεσία των οργανωμένων γονιών. Ήδη έχουμε μιλήσει και έχουμε ορίσει συνάντηση προσεχώς. Και αυτή η προειδοποίηση για να καταλήξετε ως ίστατο μέτρο σε στάση εργασίας έχει κάποιο χρονοδιάγραμμα? Ζητάτε κάποια πράγματα και αν δεν γίνουν μέχρι σε ένα σημείο θα... ή θα γίνει έτσι κι αλλιώς? Όχι. Αυτό που λέμε, το έχουμε πει ξεκάθαρα, ότι το αμέσως επόμενο κρούσμα που θα παρατηρηθεί, τότε δεν θα έχουμε άλλη διέξοδο από το να στείλουμε ένα πιο ισχυρό μήνυμα προς το Υπουργείο. Άρα με το επόμενο κρούσμα στα σχολεία θα κάνετε στάση εργασίας. Είναι σαφές αυτό το πράγμα. Και έχουμε πει, επαναλαμβάνω προηγουμένως, μια σειρά από πράγματα που θα πρέπει να γίνουν. Όπως ένα άλλο σημαντικό πράγμα είναι η μεταφορά των κινητών στα σχολεία. Είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα. Να απαγορευτούν, λέτε, να απαγορευτεί η μεταφορά κινητών στα σχολεία. Στις αίθουσες διδασκαλίας. Θα μπορεί το κινητό τηλέφωνο να μπαίνει σε μια σειρήρα στο σχολείο, να το πάρει ο μαθητής, αλλά δεν μπορεί να το κρατά μέσα στην τάξη. Απαγορεύεται βέβαια αυτό το πράγμα. Τι κάνουν με τα κινητά δηλαδή στην τάξη? Κοιτάξτε, για παράδειγμα, υπάρχει πολλές φορές, μπορεί να, νομίζω ότι θα το έχετε δει και σε πρόσφατες περιπτώσεις, που μπορεί να οπτικογραφήσουν κάτι, να το ανεβάσουν σε διαδίκτυο. Υπάρχει διαδικτυακός εκφοβισμός. Το βλέπουμε και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά εννοείται να μην το κάνουν εν ώρα σχολείου, ας το κάνουν το απόγευμα. Κοιτάξτε, από εκεί και πέρα είναι και ευθύνη της οικογένειας. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει όμως και απαραίτητη ασφάλεια, αντιλαμβάνομαι, αν θα μπαίνουν σε θηρίδες, για να μην τα κλέβουν κάποιοι τα κινητά. Και εκεί μιλάμε για παραβίαση και προσωπικών δεδομένων και για κλοπή και για άλλα δικήματα. Να μην προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι και μετά να χαλάσουμε κάτι άλλο. Έτσι, ας δούμε και την πρόσφατη ανακοίνωση σε σχέση με το τι γίνεται στη Γαλλία, κύριε Χρυστοφίδου, όπου εκεί έχει ανοίξει αυτό το θέμα με την απαγόρευση των κινητών στα σχολεία. Μιλούν για το δημοτικό και το γυμνάσιο βέβαια. Και ακριβώς ο λόγος είναι γιατί τα παιδιά ασχολούνται συνέχεια με αυτά, χάνουν από την κοινωνικότητά τους, προσπαθούν να καταπολεμήσουν φαινόμενα διαδικτυακού εκφοβισμού. Ας δούμε λοιπόν τι γίνεται και στις άλλες χώρες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σοκράτους. Ανέβασαν χειρόφρενα οι οδηγοί ταξί στη Λάρνακα, διαμαρτυρόμενοι για νέες αποφάσεις.